Είπαμε μωρέ κάθε μέρα θα λέμε για έναν Άγιο. Σήμερα όμως θα σας πω για όλους τους Άγιους. Ας πούμε τι έχουν οι Άγιοι να μας δώσουν. Τι έχουν μωρέ οι Άγιοι. Τι είναι αυτό το πράγμα που μπορεί να μας δώσουν οι Άγιοι. Και έχουμε στους ναούς μέσα. Πόσο χαίρομαι εδώ στην Σαρακίνα και στον Άγιο Χαράλαμπο που το έχουμε γεμάτο με Αγίους. Γεμάτο Αγίους. Έλεγε και ο Παΐσιος. Να κάνεις παιδάκι μου φίλο σου έναν Άγιο. Και πώς ρε γέροντα κάνω φίλο μου τον Άγιο. Πώς το κάνω φίλο μου τον Άγιο. Κάθε μέρα λέει να φέρεις το συναξάρι, να διαβάζεις λέει τη ζωή των Αγίων. Και από εκεί μέσα θα λες, σήμερα γιορτάζει η Αγία Βαρβάρα. Θα λες Αγία Βαρβάρα μου, θέλω να γίνουμε φίλοι, θέλω να γίνουμε φίλοι. Γιορτάζει ο Άγιος Σάββας. Θέλουμε να γίνουμε φίλοι. Γιορτάζει ο Άγιος Νικόλαος. Θέλω να γίνουμε φίλοι, Άγιε Νικόλαε. Εγώ σε θέλω φίλο μου, να είμαστε φίλοι, να είμαστε φίλοι. Και να ξέρετε, οι Άγιοι γίνονται φίλοι μας εύκολα. Γιατί το θέλουν και οι ίδιοι. Και το δεύτερο, τι κάνουν μωρέ οι Άγιοι στον ουρανό. Πρώτα ψάλλουν συνέχεια το Θεό μαζί με τους αγγέλους. Και χαίρονται που ψάλλουν το Θεό μαζί με τους αγγέλους. Και εκεί, δεν κάθονται. Κοιτάνε λέει κάτω, κοιτάνε. Ποιος από εμάς θα τους ζητήσει και θα τους πει Άγιε Νικόλαε, Άγια Βαρβάρα, Άγιε Σάβα, Άγιε Ελευθέρια, Άγιε Κοσμά, Άγιε Χρήστο Κυπουρέ. Σε θέλω. Θέλω να με βοηθήσεις, πονάω, υποφέρω, έχω προβλήματα, έχω ανάγκες, έχω δυσκολίες, έχω βάσανα, έχω ανηφόρες. Εκεί λοιπόν αν τους φωνάξουμε τους Αγίους, οι Άγιοι ακούνε τι πρόβλημα έχουμε, τρέχουν στον Χριστό και παίρνουν από εκεί την ευλογία, τι θα μας απαντήσουν. Και μας φέρουν την απάντηση, αμέσως μας τη φέρουν την απάντηση οι Άγιοι. Άντε, μην κατέβουμε αφού έχουμε τέτοιους φίλους και τέτοιους βοηθούς. Άντε, αύριο θα σας πω λέγει άλλον Άγιο, για άλλον Άγιο αύριο.